Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματο ασκήθηκε σε βάρο του ιδρυτή τη κοινωνική κουζίνα άλλο άνθρωπο, Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και δύο συγγενικών του προσώπων, τη μητέρα του και του. Εφτά αφότου έγιναν γνωστά τα ευρήματα τη αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, ο εισαγγελέα έκρινε πω οι τρει του έχουν τελέσει αξιόπινε πράξει. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο. Από το αποδεικτικό υλικό, που στηρίχτηκε στο πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην περίοδο 2020-2023, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος φέρεται να χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέρχονταν στα Ταμεία της Οργάνωσης για ηλεκτρονικό στοιχηματές, τέσσερι τραπεζικοί λογαριασμοί συγκεκριμένα, που ανήκαν στους συγγενείς του, είχαν συνδεθεί με εταιρείε στοιχηματισμού. Συνολικά το ποσό που φέρεται να διοχετεύτηκε προς τον ηλεκτρονικό τζόγο 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ισαγγελέας έκρινε πως η μητέρα και ο γαμπρός του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, διευκόλυναν τη δράση του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, καθώς από τους λογαριασμούς τους πέρασαν διάφορα ποσά προερχόμενα από τις δωρεές, Χρήματα που φέρετε τελικά να κατέληγαν στον ίδιο τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας. Αρνείτε τις κατηγορίες. Ο ίδιος αρνείται από την αρχή τις κατηγορίες. Καλά κάνουν και ψάχνουν, δεν έχω θέμα. Να ψάξουν καλά και να έρθουν εδώ να με πάρουν αν κάνω ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναι, εδώ είμαι να έρθουν να με πάρουν, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων. Δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ, είναι 1.500.000 μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μόνο το φάι που έχουμε μοιράσει, 18 εκατομμύρια μερίδε φαΐ, βάλτε κάτω και δείτε πόσο κάνουν, ανέφερε ο Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο σχετικά με τι τότε και καταγγελίε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α και συμπλήρωνε. Εγώ δεν παίζω ποτέ. Έχω ένα φίλο ο οποίος πήγε με την κάρτα και έπαιρνε χιλιάρικα. Αυτά τα λεφτά.